Ο θάνατος ήταν ακαριαίος στο τροχαίο ατύχημα και όταν ήρθε εδώ πέρα ήταν νεκρός. Βία κόπηκε το νήμα της ζωής του 27χρονου Στέλιου στην άσφαλτο του Ρεθύμνου. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Επισκοπής Αργυρούπολης, στο ύψος της διασταύρωσης για Ασή Γωνιά, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια και τους φίλους του. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε ήδη νεκρός στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δυστυχώς, άλλο ένα τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό του Ρεθύμνου. Μία με τοπική σύγκρουση με τρία άτομα, όπου ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο 27χρονος συγκρούστηκε με έτερο όχημα και ως αποτέλεσμα τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο έτερο όχημα της σύγκρουσης επέβαιναν δύο άνδρες 60 και 61 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δύο 60χρονοι, ο ένας στη χειρουργική κλινική με μικρές κακώσεις και ένας πιο βαριά στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο οποίος φέρει πολλαπλές κακώσεις στον εγκέφαλο, στη λεκάνη και στην κοιλιά. Είναι σε μια αρκετά σοβαρή κατάσταση. Ο ένας από τους μεσήλικες νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ ο έτερος στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας επαφή με το περιβάλλον και μειώντας διασωληνωμένος. Οι τραυματίες είχαν, σας είπα, πολλαπλές κακώσεις. Ο ένας οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου επενέβησαν οι ορθοπαιδικοί, και μετά την έξοδο από το χειρουργείο οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διότι οι κακώσεις ήταν σοβαρές και πολλαπλές και κρίθηκε αναγκαίο η παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Μπάμπης Μαρκάκης, αισιοδοξεί για την υγεία και των δύο μεσηλίκων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαφύγει το κίνδυνο παρά τα βαριά τραύματά τους. Κατά τη γνώμη μου και την εκτίμησή μου, πιστεύω ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την πορεία της υγείας του. Δεν είναι διασωληνωμένος βέβαια, ο ασθενής έχει επαφή με το περιβάλλον και πιστεύω ότι ο κίνδυνος να πάθει κάτι χειρότερο δεν υπάρχει. Η Κρήτη θρηνεί έναν ακόμη άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 18 από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα. Κατά τραγική σύμπτωση, ο 27χρονος νεκρός είχε αποχαιρετήσει τον 24χρονο φίλο του που είχε χάσει τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο. Σε θανατηφόρο τροχαίο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας Γερανίου στο Ρέθυμνο στις 17 Δεκεμβρίου 2018.